από δοκιμασίες υποδέχθηκαν και στην Αλεξανδρούπολη τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότι Μηταράκη, κάτοικοι της περιοχής που αντιτίθενται στην επέκταση του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης στο ΚΙΤ φυλακείο του Εύρου. Η αρχή των συναντήσεων για τον Υπουργό έγινε στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης, όπου συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς. Το πιο σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε, γιατί αυτό πραγματικά μας διασφαλίζει, αν θέλετε, την επόμενη μέρα και το μέλλον του τόπου μας. Και όλα αυτά σε αντιδιαστολή με τις προκλήσεις που έχουμε στα σύνορα, γιατί πριν από ένα περίπου χρόνο δόθηκε μια μεγάλη μάχη εδώ στον Εύρο. Στην συνέχεια είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εύρου, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, ενώ ακολούθησε και συνέντευξη τύπου στα μέσα, όπου για ακόμη μια φορά τόνισε πως για την κυβέρνηση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας νέων δομών, ενώ καμία νέα δομή και καμία μόνιμη παραμονή προσφύγων και μεταναστών στη Θράκη δεν πρόκειται να υπάρξει. Άρα η εικόνα του μεταναστευτικού στη χώρα μας έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει φυσικά και στον Εύρο, όπου εφαρμόζουμε μία πολιτική τριών σημείων. Το πρώτο σημείο είναι η ενίσχυση του φράκτη του ΕΠΟ. Το δεύτερο σημείο είναι η πρόσληψη εκατοντάδων συνοριοφυλάκων και στον Εύρο, σε άλλους νομούς της Θράκης και στα νησιά του Αιγαίου. Είναι υποχρέωσή μας να έχουμε ένα σχεδιασμό, όχι μόνο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά μαζί και με τα Υπουργεία Εθνικής Αμήνειας και Προστασίας του Πολίτη, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την όποια περιοδικότητα μπορεί να υπάρχει σε μελλοντικές ζωές. Γιατί ο μοναδικός γνώμονας αυτής της στρατηγικής είναι η ασφάλεια των πολιτών του ΕΠΟ. Καμιά φορά, αυτό το δέχομαι ως συζήτηση, σε εποχές που έχουμε καταφέρει τόσα πολλά στη μείωση των ροών, μπορεί να φαίνεται όχι επίκαιρη η ανάγκη δημιουργίας ασφαλών υποδομών. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα ευνομούμενο κράτος πρέπει να εκμεταλλεύεται τις περιόδους στο οποίο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα σε ένα τομέα για να δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές για το μέλλον. Όλα αυτά μετά από την επίσκεψή του στον Βόρειο Εύρο και την Ορεστιάδα, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη παρουσία των μελών της Επιτροπής Αγώνα. Αυτό που υποσχέθηκε είναι ότι θα ληφθούν σοβαρά υπόψη όλα αυτά τα επιχείρηματα τα οποία κατατέθηκαν από την πλευρά των μελών της, και ότι βέβαια θα τα μεταφέρει και κάτω στην Αθήνα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, η ΟΠ άσχησε τόσο σοβαρό ζήτημα, δεν είναι αποφάσεις ενός ανθρώπου, αλλά είναι συλλογικές αποφάσεις, αφορούν την κυβερνητική πολιτική στο σύνολό της. Ο κ. Μηταράκης όντως άκουσε και όλα τα επιχειρήματά μας. Τα περισσότερα ήταν για ακόμη μία φορά. Τα γνωρίζει τα επιχειρήματα. Εμείς θεωρούμε ότι καταρρύψαμε τα δικά του ένα προς ένα. Και μας ανακοίνωσε ότι σύντομα, μέσα σε 1-2 εβδομάδες, θα έχει να μας ανακοινώσει την τελική κυβερνητική απόφαση. Ένας άνθρωπος ο οποίος αλλάζει τα λεγόμενά του από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο, δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι θα γίνει. Πάντως, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα και δεν θα περάσει καλά κανένας κύριος Μηταράκης, γιατί αν δείτε και τις ανακοινώσεις που βγάλαμε, εμείς θα υπερασπιστούμε την πατρίδα των προγόνων μας. Αυτή που πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βάλει κερκόπορτες. Μάλιστα, μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, βρέθηκε στο ΚΙΤ φυλακείου του Εύρου, όπου είχε συνάντηση και με τους συνοριοφύλακες. Ναι, συμφωνούμε στην αναβάθμιση όλου του ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού. Συμφωνούμε στην αναβάθμιση των θερμικών καμερών. Και σε ερώτησή μας που έγινε χτες, την οποία δεν πήραμε απάντηση, που ισχυρίζεται ότι αν υπάρχει κάποιο έκτακτο γεγονός, το μιλήσαμε και το είπαμε για ποιο έκτακτο γεγονός μιλάτε. Μιλάτε για ότι θα μπουκάρουν. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη ότι θα μπουκάρουν. Νομίζω ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί, κύριε Υπουργέ, για μας είναι πάρα πολύ προβληματικούς που κρατάμε τα σύνορά μας τόσα χρόνια.